Το πιο δύσκολο κομμάτι να γραφτεί ποιο ήτανε? Α, το πιο δύσκολο κομμάτι να γραφτεί. Α, το έχω. Για πες. Όχι τεχνικά, ψιλοστά ίδια ήταν όλα, αλλά είχαμε ένα θεματάκι στο Black Sand. Να. Που για ένα εξάμηνο αγνοούνταν τα τύμπανα στο τελευταίο δίλεπτο. Τι κάνανε? Επειδή τα τύμπανα γραφτήκαν σε ταινία. Μπομπίνα. Και υπήρχε, έπαιζε για ένα, όχι εξάμηνο πολύ λέω, για μια περίοδο τέλος πάντων. Έπαιζε η πιθανότητα του να μην έχουμε τα τύμπανα για το τελευταίο segment του κομματιού, γιατί είχαμε αφήσει την μπομπίνα στο στούντιο που τα είχαμε γράψει και στο μεταξύ μάλλον είχαν γράψει από πάνω, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Ναι. Τελικά τα βρήκαμε. Ωραία. Αλλά ξέρεις, μας έλυσε λίγο ο κύριος συντρότας, γιατί... Οπότε γράψατε τα αναλογικά αφού γράψατε σε μπομπίνα. Τύμπανα μόνο. Μόνο τύμπανα. Γιατί έτσι? Γιατί έτυχε, γιατί σου λέω ήταν το ένα στούντιο που είχε την μπομπίνα. Και γιατί εντάξει, μεταξύ μας τώρα η κιθάρα π.χ. δεν θα είχε τόσο τραγική διαφορά. Ενώ τα τύμπανα έχουν. Με τις πενιχρές γνώσεις που έχουν. Εντάξει, γιατί τα τύμπανα είναι ένα αναλογικό όργανο από μόνο τους. Οπότε ναι, θες να ακούς το ξύλο. Ναι, αυτό. Αυτό. Συμφωνείς? Συμφωνάω. Μικρή την πανιστή. Συμφωνάω. Ωραία. Δύσκολο το θέμα μπομπίνας. Σε περιορίζει. Το χαρήκαμε όμως. Σίγουρα. Να δεις κάτι γέλια που ρίχναμε. Μαζί με κάτι χρυσοπαναγίες. Κάτι ήθελα να πει αν διακόψαμε. Κάτι είπες, κάτι έχει. Α, ότι έχει διαφορά στον ήχο. Δηλαδή το κατάλαβα μέχρι και εγώ είμαι πιο άσχετη τεχνικά. Κατάλαβα ότι έχει διαφορά στην ποιότητα του ήχου. Αλλά κάτι άλλο ήθελα να πω πριν. Αν ρώτησες ποιο είναι το πιο δύσκολο να γραφτεί τεχνικά. Όχι, ή δημιουργικά, ποιο ήταν το πιο δύσκολο να ολοκληρώσουμε. Ρώτησα και τα δύο. Εκτελεστικά, δημιουργικά. Έλα. Γεια σου, Ιορδάνη. Γεια. Οπότε ο Αλέξανδρος θα απαντήσει. Κατάλαβες τώρα τι κάνει, ε. Ανακυκλώνει την ερώτηση και με βάζει να απαντήσω πάλι. Αυτό το έχω. Μπαλάκι. Εντάξει, μου σκάψε το λάκκο. Εντάξει, όχι, δεν ξέρω ότι. Δεν ξέρω τι περιμένετε να ακούσετε από μένα. Όχι, τίποτα. Για εσάς δεν είναι ότι. Να σου πω κάτι. Είναι πολύ υποκειμενικό αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου πω, δεν μπορώ να σου πω για κομμάτι ότι ήταν δύσκολο. Η δυσκολία που έπαιξε έτσι όπως αναγκαστήκαμε να το γράψουμε είναι ότι μπαινοβγαίναμε στο mood του recording. Το recording. Δηλαδή, γράψαμε τα τύμπανα. Πέρασε κάποιο καιρό για να γράψουμε τα άλλα όργανα. Πέρασε κι άλλο καιρό για να κάνουμε το editing. Ξέρεις. Αυτό το πράγμα ήταν η μόνη δυσκολία. Ναι, έβγαινες από το mood και ήταν και χρονοβόρο και έβγαινες από. Δηλαδή, αυτό. Θυμόσουν να κάνω σε αυτή μια ιδέα εδώ πέρα να τη βάλω στο τέτοιο. Οπότε μέχρι να έρθει το τέτοιο. Αυτό. Από το την κάνεις, άλλη ήταν. Ήταν ωραίο. Δηλαδή είχε και τα καλά του γιατί το σύτεψε μέσα μας το άλλο. Οπότε όταν βγήκε ή θα το είχαμε σχαθεί ή αν μας άρεσε ακόμα που ευτυχώς μας αρέσει. Θα ήμασταν πιο σίγουροι. Δηλαδή, τώρα έχουμε μεγαλύτερη αυτοποίθηση στο άλμπουμ γιατί ήδη το δοκιμάσαμε πάνω μας για πόσο καιρό το ετοιμάζαμε. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Ναι, είναι. Σε όλη τη διαδικασία και χάνεις και παίρνεις. Δύο χρόνια, παιδιά. Δύο χρόνια τελικά. Είμαστε αμούστακα, ναι. Παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι το εμπεδώσατε καλά. Ποια άλλη μπάντα κάνει το εκτός από το Stool να κάνει τόσο να βγάλει άλλο. Είπαμε, Chinese Democracy. Μετάλλικα, νομίζω βγάζουν κάθε πόσο έχουν περάσει. Ο άλλος έχασε το στικάκι με τα ρίφ τώρα. Είναι σοβαρή είδηση αυτή που διάβασα τις προάλλες. Ποιος? Ο Χέμετ. Δηλαδή λέει, κάπου πήγε λέει, και στάξει το χέρι, έχασε το άλλος, στικάκι. Ο άλλος, και ο άλλος, μα αυτό ο. Ποιος, ναι, ο πουθενάς. Εν τω μεταξύ, κράξιμο από πάνω από κάτω. Άμα έχει φτάσει σε επίπεδο μετάλλικα και έχει αρρύψει ένα στικάκι, εντάξει, μην κάνει άλλο, μου ξέρω. Πού να τα έχει δηλαδή. Κουβαλάει μπομπίνες ο άνθρωπος πάνω του. Κασέτες. Βιντεοκασέτες, κάπου το στούντι το μετάλλικα το έχει δει. Δεν με έχουν καλέσει. Θα πρέπει να έχει 15 backup σε αυτό το στικάκι. Όχι ένα. Μπορεί να έχει. Αφού και τέτοιο λέει. Ότι πιστεύει ότι έχασα λέει το στικάκι μου και θα πάει πίσω ο δίσκο και αυτό. Δηλώσει του κυρίου, σου λέω. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο. Socializing. Μην πιστεύει ότι. Σου έχω πει. Μην πιστεύει το Ιντερνετ. Αυτό παιδί. Μην πιστεύει το Ιντερνετ. Ό,τι σου λένε στο Ιντερνετ, μην το τρώσω, ας πούμε. Εντάξει. Βάλα κομμάτια εδώ πέρα. Να βάλω Κούμπα Τέρκου, μια μπάντα που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Αν δεν έχω κάτι να ακούσω το άλμπουμ το καινούριο. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν μέχρι πριν κάποιους μήνες.
Αλλά τώρα που ξέρεις. Τώρα που ξέρω πρέπει να κάτσω να τους ακούσω. Πρέπει. Πάμε να ακούσουμε το Τσίκα.